και οι πολίτε οποίοι μα ακούν και νομίζω ότι και η κυρία Τζάκη μπορεί να θυμηθεί πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το πρόσωπό τη και η βουλευτική τη ιδιότητα αφισοκολείται στη χώρα. Ξαναέγινε το 2011, όταν όλοι οι βουλευτέ του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, επειδή στήριξαν την πορεία για να μην πάει η χώρα στη χρεοκοπία, αλλά για να. Ε, Αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Στιγματίστηκαν από όλου αυτού οι οποίοι έφτιαξαν το αντιμνημόνιο. Στο οποίο, πώ να το κάνουμε, κυρίαρχη ήταν και η Νέα Δημοκρατία στην αρχή και ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία. Μα, μαζί ήταν ο κύριο Κατρούγκαλο, ο κύριο Βαρουφάκη, ο κύριο Τσακαλώτο στην πλατεία, μαζί με του Χρυσαυγήτε, με απόσταση αναπνοή και το φίδι βγήκε τότε στη γύρα επομένως προφανώς θα καταδικάζουμε τη βία χωρίς καμία δεύτερη σκέψη Βία είναι αυτό το οποίο έγινε χθε στο σπίτι τη κυρία Τζάκρη. Βία είναι αυτό το οποίο υπέστησαν βουλευτέ του Πασόκ πριν από έξι χρόνια στην Αργυρούπολη, ο κύριο Πεταλωτή, ο κύριο Λοβέρδο, άνθρωποι οι οποίοι έτρωγαν ξύλο. Βία είναι όταν έβγαινε σε prime time ο κύριο Κατρούγκαλο και έλεγε στον κύριο Πάγκαλο ότι τι να κάνουμε όπω σα χειροκροτούν, έτσι και όταν μαζεύονται έξω από το χώρο στον οποίο βρίσκεστε, μπορείτε να φάτε και γιούχα. Και βία είναι και αυτό το οποίο σήμερα γίνεται, για παράδειγμα, στα social media, όπου οργανώνουμε ομάδες επιπληρωμή βγαίνουν και απειλούν Όποιον έχει διαφορετική άποψη από αυτού. Από πού Εμείς... υποκινούνται αυτέ οι ομάδε. Είναι προφανέ. Ε... Όποιο μπορεί να δει κάτω από οποιοδήποτε προφίλ <κκκκκύ> και από το δικό σα φαντάζομαι, κύριε Χασαπόπουλε, μπορεί να δει ότι υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση ή πολιτική εξυπηρέτηση. Εγώ... Υπάρχει στρατό, ε, λέτε, στο στα facebook ή στο twitter. Είναι όπου... αυτονόητο, κύριε. Όλο... Από είναι αυτονόητο κύριε. Από ποιον υποκινούνται. Από ποιον. Δηλαδή, εσεί που είστε, α πούμε, κατά τη συμφωνία. Εγώ θα σα το πω διαφορετικά κύριε Σολτακόρντα. Θα σα το Υπάρχουν 10 άνθρωποι οι οποίοι είτε πούμε καλημέρα, είτε πούμε καληνύχτα, είτε πούμε την άποψή μα για τα Σκόπια, μπαίνουν από κάτω και βρίζουν. Αυτό Αυτή έχει καμία λοιπόν... σχέση με αυτό που λέγεται. Ε, εξήγησα προηγουμένω λοιπόν, ότι υπάρχει κλιμάκωση. Με αυτό κλιμάκος, που λέγεται απειλέ, ε, κλιμάκωση βία, εκβιασμό. Υπάρχει λέει, Κυρία Υβρι, ένα λεπτό. Αυτό είναι ο σχολιασμό. Κυρία Τσάκρη, ακούστε λίγο. Μια στιγμή, Παύλο μου, σε παρακαλώ. Λέει ότι όπω εσεί λέτε ότι μπαίνουν από κάτω και μου στέλνουν μηνύματα απειλητικά. και με απειλητικά, Αυτό σα καταέδειξα πριν προηγουμένω. Όχι, όχι, άλλο ο άλλο σα Ο κύριο Χριστίδη. Αυτό που, υπέντυσε... που λέει η αντιπολίτευση είναι. Όπω δέχονται που μηνύματα. Εμείς που είμαστε αυτό είναι ο διχασμό, κυρία Τσάκη. Εμεί που έχουμε και τη διαφορετικό κύριο Χριστίδη και δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση. Εμεί που είμαστε δημόσια πρόσωπα και εκθέτουμε την άποψή μα στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια συζήτηση. Τι διαφορά έχει που παίρνετε εσεί τα μηνύματα που το βρίσκετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό έτσι όπω έχει διοργανωθεί η κατάσταση. Με αυτόν τον χώρο στα, που γίνεται στα μέσα μαζική δικτύωση και τα λοιπά και, στι, και, στα, και στα social media. Αυτή μα η άποψη, ό,τι και να είναι, λοιπόν, από κάτω τη ε, τυχάνει κριτική. Μα δεν έχετε δε αυτό, κριτικής. λέει, υπάρχει στρατό, σα λέω. Δεν έχετε Θέλω να ολοκληρώσω αυτό το οποίο λέω. Αλλά, Εγώ, αλλά αυτό λοιπόν, είναι το ειδικό αποτέλεσμα και το οποίο δεν είναι η άποψή Εγώ, όπω λοιπόν... θέλω να βγάλουν τι κουκούλε από αυτού οι οποίοι. Χθε έριξαν τη μολότοφ στο σπίτι τη κυρία Τζάκρη. Θέλω να βγάλουν τι κουκούλε σε όλου αυτού οι οποίοι στέλνουν απειλητικά μηνύματα διαρκώ, είτε σε κινητά τηλέφωνα είτε στα social media. Και αυτοί, το ξέρει και η κυρία Τζάκρη και το ξέρουν και άλλοι βουλευτέ, είναι πάρα πολλοί. Εγώ τι λέω. Να παρέμβει λοιπόν ο εισαγγελέα απέναντι σε όλου αυτού και να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί. Στα social Δεύτερο. media ξέρετε πολύ καλά ότι επώνυμα βρίζουν αυτό που βρίζουν. Έτσι. Και ανώνυμα βρίζουν πάρα πολύ. Ολόκληρη στρατή, κυρία Τζάκρη. Και φαντάζομαι ότι το έχετε υποστεί κι εσεί κατά τα παλαιότερε περιόδου. Δεν σημαίνει ο ότι τώρα κατά επειδή εσεί αλλάξατε, αλλάξατε Αλλά πρέπει μια να το σειρά... διακρίνετε στο μυαλό σα. Ναι, εγώ έχω διακρίνει πολύ, πολύ καλά στο μυαλό μου κάποια κριτική, πράγματα. Και λέω λοιπόν ότι. Ο κυρία Τζάκρη, δεν θέλω να μπω. Σέβομαι κάποια πράγματα. Να ολοκληρώσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν Ορέφτηκε τέσσερα χρόνια και είναι ακόμα μαζί με αυτούς οι οποίοι έλεγαν λιντσάρετε τον κόσμο, είναι ακόμα μαζί με αυτούς οι οποίοι πήγαιναν και πέταγαν νερά, γιαούρτια, ε, ε, την έστειναν έξω από πρωθυπουργού, υποψήφιοι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν κινητοποίηση μέσω των social media και έλεγαν «Ο Γιώργος Παπανδρέου τρώει σε εκείνη την ταβέρνα, μαζευτείτε τα απ' έξω». Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα. Και προφανώ οι ευθύνε τη Νέα Δημοκρατία για τη δεκαετία του 1980 με του Ρέιντζερ είναι γνωστοί και φυσικά μια σειρά στελεχών τη Νέα Δημοκρατία έχουν εκφράσει ακρο ακραίο λόγο. Αυτό όμω δεν νομιμοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ να τον παίζει σήμερα παρθένα απέναντι στη βία. Την κάλυψε σε απόσταση αναπνοή από του ψεκασμένου τη πλατεία των Αγανακτισμένων. Και εγώ λέω το εξή: Ότι αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα, ας αφήσουν την ευκαιρία την οποία ψάχνουν για το οτιδήποτε να δημιουργούν ένα νέο διχασμό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και να προχωρήσουμε μαζί, έτσι ώστε θεσμικά να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Πώ να προχωρήσουμε Είδε μαζί, κύριε Σαφόπουλο, όπω σα είπα προηγουμένω, δεν σύνταξεις, νόμη, είναι ένα μηγός, αλλά πέντε λίγο αφού αφού το πολιτικό μιλάτε και όλοι μαζί. Όχι, να μην μιλήσουμε όλοι μαζί. Δύο σχόλια, αν θέλετε, για την προηγούμενη κουβέντα. Είναι σημαντικά. Μισό λεπτό, μην ανακυκλώνουμε τα ίδια. Εσεί πρέπει να τοποθετηθείτε γιατί δεν καταθέσατε πρόταση μορφή. Βεβαίω, αλλά κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι πολύ σημαντικό, θα το δω αμέσω. Για το θέμα των Πούλμαν. Εγώ Μπορεί να μην πήγα στο συλλαλητήριο γιατί δεν πρόλαβα. Εγώ όμω σέβομαι που, αυτή τη γυναίκα που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και έδωσε 10 ευρώ από ιδιέ εξόδου με τα δικά τη έξοδα για να έρθει εδώ πέρα να διαμαρτυρηθεί. Το να σακουλιάζουμε και να τσουβαλιάζουμε όλε τι περιπτώσει και να λέμε ποιο πλήρωσε τα ελεφορία για μένα, σα το λέω πραγμα πραγματικά ότι είναι ανεπίτροπο. Το πάω στην απάντηση λοιπόν την οποία. Μια στιγμή, μια στιγμή. Η ώρα είναι ακριβώ 9. Μάλιστα. Πρέπει να πάμε σε τίτλου ειδήσεων με την Ροράντου και αμέσω μετά θα έρθουμε να ε, μα δώσετε.